Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Total News Podcast το οποίο επιστρέφει αυτή την εβδομάδα μετά από την προηγούμενη στην οποία σκυπάραμε γιατί δεν, θα λέγαμε πολύ τίποτα, θα ήταν 3 δευτερόλεπτα. Γεια σας και αντίο σας. Αυτή την εβδομάδα όμως έχουμε πάρα πολλά, προηγήθηκε ένα Grand Prix, έρχεται ένα ράλι και ένα Grand Prix στο MotoGP. Οπότε έχουμε πολλά ενδιαφέροντα. Ο Τζάνετ Φουλιμενάκο που είναι πλέον σταθερή αξία στο Total News Podcast. το. πε ένα καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέλεια. Και η πλάκα είναι ότι ο περισσότερο κόσμο αυτά παίζει να τα βλέπει το πρωί ή να τα ακούει στο Spotify το πρωί. Και εμεί λέμε καλησπέρα. Και είναι 8 η ώρα το πρωί, ξέρω πάνω δουλειά. Oh, θα λέμε γεια. Θα λέμε γεια. Yeah. <laughs> Καλημέρα, καλή δουλίτσα. Ορίστε. Fan service. <laughs> και αυτή τη φορά έχουμε μετά από οι δύο ή τρει εκπομπέ τον Δημήτρη τον Βούρδα. Δημήτρη μου. Δημήτρη μου. Ε, καλησπέρα. <laughs> 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 υπάρχει, μια, υπάρχει μια ένωση, μια, μια, ε, αμοιβαία, μια εμπιστοσύνη ε, μετά από πολλά χρόνια ε, συνεργασίας. συνεργασία. Αυτή την εβδομάδα σα έχουμε πολλά νέα από Φόρμουλα 1 είναι η αλήθεια. Προηγήθηκε και ένα Grand Prix, είχαμε και κάποια ενδιαφέροντα που προέκυψαν σήμερα. Ε, λίγο λιγότερα από το WRC που ε, αυτή τη στιγμή που ακούτε το podcast είμαστε λίγο πριν, αν το ακούτε αμέσω με το που έχει βγει, είμαστε λίγο πριν την πρώτη ειδική ε, και μετά το shakedown στο οποίο ήταν πρωτοπόρο ο Chris Mick, μπορείτε να βρείτε το report στο totalenist.gr, οπότε και για ποντόμο το GP έχουμε μόλις μία είδηση πρακτικά, η οποία είναι και αρκετά ευχάριστη. Πάμε λοιπόν στη Φόρμουλα 1. Ε, νομίζω ότι το σόφρον είναι να ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε κιόλας πρώτο, και αυτό που διαβάζετε και στον τίτλο αυτή τη στιγμή τη εκπομπή. Η Ferrari το 2010 πήρε την τελευταία νίκη στη Μόντζα, έπρεπε να περάσουν 9 χρόνια για να πάρει την επόμενη, αλλά δεν άργησε να φανεί ότι δεν ήρθε εύκολα αυτή η νίκη στο παρασκήνιο, διότι α, με το που τέλειωσε ο αγώνα και ο Σαλεκλέρ πανηγύριζε στο team radio με την ομάδα, ε, βγήκε στην επικοινωνία ο Ματία και είπε στα Ιταλικά. Ε, Συγχωρεμένο, δηλαδή ότι συγχωρήσε για κάτι. Αυτό το κάτι δεν καταλάβαμε τι είναι. Α, μέχρι να το συνδέσουμε, ο Μπινότο απάντησε μόνο του και είπε ότι έχει να κάνει με το γεγονό ότι η κατακτήρια Σολεκλέρ δεν ακολούθησε το πλάνο τη ε, ομάδα. Δεν έτο, εσύ έγραψες αυτό το κείμενο. Ποια ήταν, όχι τα ακριβή λόγια, ποια, τι είπε ακριβώ ο Μπινότο, πώ το εννοούσε, πώ το διάβασε εσύ. Αυτό που κατάλαβα το λέγε του Μπινότο ήταν ότι υπήρξε κάποια ένταση μετά το τέλος με των κατατακτηρίων μέσα στην ομάδα, όπου ο Φέτερ δεν πρόλαβε να κάνει γρήγορη προσπάθεια και έμεινε τελικά τέταρτος και αυτό σίγουρα τον, εκτέμ, τον εκτέμβρισε αρκετά. Ναι και δεν, δεν, δεν ακολουθήθηκε το πλάνο σε αφορά και το ποια σειρά θα κρατούσαν δηλαδή. Υπήρξε ένα γενικότερο μπέρδεμα, βέβαια, έτσι κι αλλιώ. Κανένα δεν κατάλαβε τι συνέβη ακριβώ. Μετά το πρώτο ΕΣ που κόψαν τελείω το ρυθμό, οι Σάιν, η Σάιντ και η Μπερ, που ήταν μπροστά, ο Φέτελ πέρασε μπροστά από τον Λεκλέρ, έκανε νόημα να κάνουν ο να περάσει και μετά νομίζω ο Λεκλέρ ήταν ακριβώ από πίσω του. Και επειδή είχαν γρήγορο ρυθμό μετά, μήπω και μπορούσαν και προλάβουν, ναι, τον πέρασε στην... πριν την παραμπόλικα. Δεν είχε κάπου αλλού να περάσει. Νομίζω ήταν, δεν ήταν λάθος του Leclerc όλο αυτό που έγινε, ήταν προέκυψε μέσα στο χάος που είδαμε. Ναι, βέβαια είναι και ενδεικτικό λίγο της κατάστασης, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Δημήτρης, δηλαδή με την έννοια ότι η Ferrari είναι υπό μία έννοια ε, χαρούμενη για τον Leclerc και για την εικόνα που δείχνει στους τελευταίους αγώνες και με τις δύο νίκες που πήρε σε Ρή. Αλλά την άλλη έχει να διαχειριστεί και έναν Φέτελο, ο οποίο, όπω είπε πολύ σωστά και ο Καμιλέρη, ε, πρέπει να το ανεβάσουμε κάπως στο ηθικό. Δηλαδή, σωστά από την έννοια της, υπό την έννοια της ομάδας. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ αυτό. Το βλέπω. Η θέλει να έχει δύο οδηγού που θα μπορέσουν να κάνουν το λιγότερο αυτό που κάνει η Μερσέντες. Δηλαδή, σε κάθε να μάθονται γιατί τη... Απέναντι σε αυτό για την νίκη. Δηλαδή να είναι σε, να είναι σε θέση να κάθε δυναμία του αντιπάλων πάνω του. Και όταν ένα από του δύο μένει πίσω, φυσικά αυτό δεν του έμεινε. Δηλαδή θέλω να είναι. να έχει ή ο Λεκλάρκα ανάλογα τον αγώνα να έχει τον ρόλο του υποστηρικτικού οδηγού. και όταν ε, ο, που καθορίζεται ποιος θα είναι ο, ο κύριος υποστηρικτικός, ο Φώτλ δεν είχε ποτέ την ευκαιρία, την ευκαιρία να κάνει κάτι άλλο. Είχε κάνει μόνο έναν γύρο χωρί να πάρει slip slipstream Και φάνηκε και πόσο δυσαρεστημένο ήταν και από τι ε, κινήσει που έκανε μέσα στον αγώνα. Δηλαδή, ήταν κινήσει ενό οδηγού που έχει άγχο, που, ε, ε, που δεν έχει ψυχραιμία, που έχει ευδιάκριτο εκνευρισμό. Σίγουρα. <συγνώμη> <συγνώμη> και το, το, για μένα αυτό που. Είναι το πιο ενδεικτικό μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι ε, έχουν μια ιεραρχία την οποία τηρήσανε μέχρι ένα μια σημείο μεση χρονιά. Και τώρα φαίνεται ότι τα αποτελέσματα θεωρητικά θα του αναγκάσουν να αλλάξουν τι προτεραιότητέ του. Βέβαια, η Ferrari είναι, οπότε ενδεχομένω να ξεχάσει τι έγινε σε αυτού του δύο αγώνε και η Σιγκαπούρη να είναι κανονικά όπω εκείνοι θέλουν να είναι με τον Φέτελ. Θεωρητικά να έχει την προτεραιότητα σε κινήσει, σε αποφάσει, σε, σε στρατηγική, σε οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι αν τους αναγκάσει πάλι ένα αγώνα να αλλάξουν την, την νοοτροπία, θα το κάνουν. Αυτό που πολλές φορές λέμε ότι καλά η Ferrari έχει τώρα την πολιτήρια για να νούμερο ένα νούμερο 1 και νούμερο 2 τη στιγμή που ψάχνει να πάρει αποτελέσματα, να κλείσει τη διαφορά τη, να δείξει ότι είναι ανταγωνιστική. Η αλήθεια είναι ότι για τη Ferrari αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα έχει νούμερο 1 και νούμερο 2 μέχρι το τέλος του κόσμου. Δηλαδή δεν θα. Uh, αποφασίσει ποτέ να κινηθεί σε μια λογική ότι οκ, okay, uh, από τη στιγμή που είμαστε τόσο πίσω, καλό θα ήταν να κινηθούμε σε μια λογική ισχύς ενδιανώση και όχι uh, ο Φέντελ νούμερο 1, ο Λεκλέρ νούμερο 2 ή ο Λεκλέρ νούμερο 1 και ο Φέντελ νούμερο 2. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η λογική τους. Αυτό είναι αυτό που έχουν επιλέξει να κάνουν. Troubling Paradise θα το πω εγώ. Τώρα Paradise, οκ. Okay. Troubling Maranello, ρε παιδί μου, αλλά... Ε, uh, δεν είναι, δηλαδή δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι το, το Φέτελ, π.χ. αυτό που είδαμε με την αντίδρασή του και με τις δηλώσεις που έκανε και με τον ποινότο να λέει στον Λεκλέρη συγχωρεμένος, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι αυτή είναι απλά η αφορμή για μια συζήτηση. Τα, τα αίτια τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και από αυτό το podcast και από το Race Podcast και τα έχουμε γράψει και πολλές φορές. Είναι ότι στη Ferrari ο Φέτελ φαίνεται να έχει χάσει το edge του και να μην είναι πλέον σε θέση να να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει τέλο να ξεκινάει την πορεία του στην ομάδα το 2015. Ε, αυτά για τη Ferrari, η οποία κατάφερε όμω να κερδίσει και πήρε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν στα επόμενα. Πάμε στα νέα τα οποία έχουν προκύψει ε, μετά τον αγώνα και μέχρι και σήμερα. Έχουμε δηλαδή τρει διαφορετικέ κατηγορίε. Αν θέλετε, έχουμε τι δηλώσει του Χάμιλτον για την οδήγηση του Λεκκλέρ και γενικά για την οδήγηση. Έχουμε τι δοκιμέ τη Πιρέλη με τα ελαστικά ε, του 2020 που δεν συμφωνούν οι ομάδε για επιπλέον τεστ, και τα σημερινά τεστ που κάνουν με τι ζάντε, μάλλον με τα ελαστικά των 18 ίντσων, και από την άλλη έχουμε και μια ενδιαφέρουσα είδηση για τη μεριά του 2013. Πάμε λοιπόν πρώτα με το Χάμιλτον. Και επειδή το συζητάγαμε πάρα πολύ και στη διάρκεια του αγώνα, θέλω πρώτα την άποψη του Δημήτρη και μετά τον Τζανέ, του Τζανέτου με αυτή τη σειρά. Ε, ο Χάμιλτον για να δώσω το ground και να βάλω μια. Πρώτη φάση στην κουβέντα, να ανοίξω, μάλλον την κουβέντα, είπε ότι οι νέοι οδηγοί γλιτώνουν με πράγματα τα οποία εμεί δεν θα γλιτώναμε. Και κάνουν πράγματα τα οποία εμεί στη δικιά μου εποχή, εννοώντα προφανώ μια δεκαετία πίσω που μπήκε στο σπορ, δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε γιατί ήμασταν πολύ νέοι και τιμωρούμασταν γι' αυτό. Συμφωνεί με αυτό το σκεπτικό, Κοίταξε. Ε, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Απλά δεν ξέρω τι θα κρύβει το μέλλον το για τον Χάμιλτον. Δηλαδή. Δηλαδή είναι τώρα ένα οδηγό ο οποίο έχει περάσει το, αν θες, το μέσο τη της καριέρα του. Μπα αριθμητικά, όταν το μόνο έτσι. Ε, δεν ξέρω αν. Είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να κάνει πολλές φορές στο μέλλον και αν θα έχει την ικανότητα όταν η οδηγία αυτή είναι στο πικ του να βρίσκεται και η ίδια στη 1. Ότι δηλαδή τους κατηγορεί για πράγματα τα οποία ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει λόγω ηλικία. Τους κατηγορεί τους, τους για πράγματα τα οποία ο ίδιος θα ήθελα να κάνει. Οκ, okay, ενδιαφέρον. Τζάνετο, συμφωνείς με αυτό το σκεπτικό. Εγώ νομίζω ότι ο Χάμιλτον ήταν λίγο υπερβολικό στι δηλώσει του. Έχουμε δει να γίνονται παρόμοιε σκληρέ μάχε και, στο... και στο παρελθόν χωρί ποινέ. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ πάλι είμαι λίγο. Όχι ανάμεσα. Νομίζω ότι είμαι τελείω στο spectrum ότι ο Χάμιλτον όσα δεν φτάνει, τα κάνει κρεμαστάρια. Ο Χάμιλτον δεν ήταν ποτέ επιθετικό οδηγό στι μάχε του. Ήταν επιθετικό οδηγό στον τρόπο που οδηγούσε, δηλαδή στο στυλ του. Και είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια και, και με το τέσσερι Σπιρέλη εμένα είναι πάγια θέση με αυτό και μπορεί να πει όποιος θέλει οτιδήποτε. Ε... και με το γεγονός ότι πλέον ορίμασε και δεν είναι 23, είναι 34. Πρακτικά δεν... Δεν... δεν, θα μπορούσε να οδηγεί πια έτσι, οδηγεί πολύ πιο ήρεμα. Επιθετικά στην, στις μάχες του δεν μπήκε ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ο Φέτελ έχει μπει επιθετικά σε μάχη, ο Αλόνσο Αλίμονο, ο Σουμάχερ, πάμπουλες φορές. Ε, ο Φερστάπεν εννοείται ε, μπορώ να θυμηθώ πιο επιθετική οδήγηση ακόμα και από το Ρόσμπεργκ σε σχέση με τον Χάμιλτον σε μάχη ε, Αυτό απλώς, σημαίνει Απλώς ναι. ο Χάμιλτον ε, επειδή τώρα γενικά όποτε αν κάπου έχει δυναμία ο Χάμιλτον γενικά σαν οδηγό, είναι όταν πιέζεται όταν πιέζει μάλλον και δεν έχει την ικανότητα να προσπεράσει λίγο θα, θα κάνει λάθο. δηλαδή το έκανε και στον στο Καναδά ε, έκανε, δηλαδή, όταν, όταν είδε πολύ καλό θα πιέζει και ε, ε, μπουχνώνει την άμεση λάθος. Ε, μετά, ο άλλος δεν κάνει λάθος, ο Χάμιλτον ε, εκνευρίζεται. Ε, νομίζω ε, γι' αυτό λέω ότι ξέρει ότι δεν έχει πολλές μάχες μπροστά του, δηλαδή οι πιο πολλές μάχες είναι πλέον πίσω του. Είναι στην στο, άλλη πλευρά της, 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 της χαριέρας του. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσον ε, ε, ο εκνευρισμός του αυτός βγαίνει στις, στις δηλώσεις. Ενδεχομένω, θα μπορούσε να είναι θα μπορούσε να πολλά πράγματα. Νομίζω ο Χάμιλτον καταλαβαίνει ότι είναι σε μια κατάσταση στην οποία οι νέοι οδηγοί μπαίνουν με πολύ μεγαλύτερη ε, ορμή σε σχέση με, πα, με παλιότερα. Δηλαδή, η, η εμπειρία που έχουν και η αυτοπεποίθηση που κουβαλάνε είναι απίστευτη πια. Ε, και το λένε και οι οδηγοί, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά του είχαν μπει νέοι στο σπόρο, αλλά είχαν μπει νέοι το 80 και το 90, δεν είχαν μπει το 2000. 14-15-16. Και το λένε ξεκάθαρα, χωρί αυτό που λέμε καμιά φορά ότι οι παλιοί δεν βλέπουν αλλιώ τα πράγματα. Έχουν δίκιο. Εμεί λέει δεν μπαίναμε έτσι. Δεν μπαίναμε με αυτή την αυτοπεποίθηση. Και ο Χάμιλτον είναι η προ. Έχει ουσιαστικά ω μεγαλύτερου αντιπάλου του δύο 20 διάχρονα παιδιά. Ο Φέτελ, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ενδεχομένω να έχει τελειώσει η πρωταθληματική του ε, καριέρα. Να είναι σε μια κατάσταση δηλαδή, στην οποία δεν ξέρω αν θα μπορέσει ξανά να βρεθεί στη διοίκηση τίτλου. Το 20 βέβαια μπορεί να με διαψεύσει, αλλά με τα τωρινά δεδομένα δεν είναι οδηγό ο, ο οποίο πάει για τίτλο. Τον έχει περάσει μέχρι και ο Λεκλέρπινγκ στη βαθμολογία που είχε κάνει πολλά λάθη στο πρώτο μισό τη χρονιά, ομολογουμένω, και έχει χάσει πολλού βαθμού. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση του Χάμιντόνου, ότι έχει να τα βάλει με παιδιά τα οποία είναι παιδιά στα μάτια του. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, δεν είναι ε, 30, δεν έχουν την εμπειρία του και δεν έχουν ίσω και τη δικιά του λογική στην οδήγηση. Ε, και ενδεχομένω αυτό είναι και, μια, και ένα ωραίο. Κάρμα uh, για τον Χάμιλτον, ο οποίο και αυτό με τη σειρά του είχε μπει κάποτε 22 χρονών και τα βάλε με έναν. Ε, Αλόνσο, ο οποίο ναι, δεν ήταν 34 αλλά είχε δύο πρωταθλήματα και είχε ένα πολύ διαφορετικό στυλ από τον Χάμιλτον. Και τελικά ιτήθηκε η, 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 από τον Χάμιλτον, αν το θέλουμε έτσι. Ε, και ιτήθηκε και από π, έναν Χάμιλτον ο οποίο δεν ήταν καν στην καλύτερη κατάσταση του 7. Το 8 ήταν η χρονιά του Χάμιλτον. Οπότε αυτό νομίζω ότι ισχύει με τις μάχες, δηλαδή αυτή είναι η λογική. Και θέλω τώρα και τη γνώμη σας, ε, του Τζανέτου γιατί το έχουμε συζητήσει και λίγο ε, στο chat και με τον ε, Δημήτρη, αλλά πρώτα του Τζανέτου γιατί θέλω να γίνει rage. Αν συμφωνεί με το την ασπρόμαυρη σημαία, που είναι κάτι σαν κίτρινη κάρτα ουσιαστικά, προειδοποίηση για το αν το ξανακάνει, ποινή. Δεν ξέρω, νομίζω ήταν λίγο αυστηρή η ποινή. Πολύ μετριοπαθήσεις, αυτό. έλα, βρήσα. <laughs> Όχι, είμαστε εκπομπή λόγου. Εκπομπή <laughs> λόγου. <laughs> δεν θα βγουν να βρίζει, να ξέρω, από αγκτσίδες, ναι, για πες. <laughs> λοιπόν, ήταν λίγο αυστηρή, αλλά ευτυχώς, προσωπικά ευτυχώς, που δεν είδαμε κάποια παρόμοια ποινή με αυτή που είχε λάβει ο Φίλ στον Καναδά γιατί δεν, δεν να πάρει κάποια παραπάνω Ευτυχ... πίνη. Ευτυχώ, δηλαδή ο Δημήτρη θα πει ότι είναι inconsistency και θα έχει και δίκιο. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λε και συμφωνώ. Αλλά στη Φία τι γίνεται φέτο. Δηλαδή, νομίζω ότι ο χαμό του Whiting έχει αρχίσει να φαίνεται πάρα πολύ τα τελευταία Grand Prix. Και πολύ σωστά θα πει κάποιο. Ναι, οκ, okay, άμα όμω ήταν ποινή του του Καναδά, πρέπει να είναι ποινή και του Λεκλέρ ότι έκοψε το Σικέ, είναι παραδείγματι. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει double standards. έχει αλλά, Ο, αλλά όμω Λεκλέρ όμως δεν βγήκε δίπλα δίπλα με τον Χαμιλτον, ήταν και πάλι μπροστά. Ναι, συμφωνούμε. Το... Και η ποινή θα δινόταν για κόψη με στη θέση του, στην περίπτωση του Φέτελ, δόθηκε για επικίνδυνη επιστροφή στην πίστα. δεν δόθηκε για, το κόψιμο του Σικέινς ή που κέρδισε και χρόνο από το γρασίδι. Ε, αυτό λέω για τη ΦΙΑ, ότι για μένα είναι γελίο όλο αυτό. Είναι γελίο. Κάθε... Σίγουρα, για όλους. Κάθε... Μα είναι, τα έχουμε ξαναπεί. Όταν δυνητικά μπορεί να έχεις έως και 84 διαφορετικούς ανθρώπους που δεν έχεις. Αλλά εγώ σου λέω ότι δυνητικά μπορεί να έχεις 84 διαφορετικούς ανθρώπους να πρέπει να αποφάσεις μια χρονιά. 84. Δηλαδή, 84 διαφορετικοί άνθρωποι που πόσο να συμπίπτουν οι απόψει τους. Από λίγο έως καθόλου. Και όταν επηρεάζονται και από τι συγκυρίε. Γιατί αν ο αυτό το λάθο στο Hockenheim, για να το πάω στο άλλο άκρο, θα είχε πάρει 28.000 δευτερόλεπτα ποινή. Θα ξεκίναγε από την άλλη πόλη, τη διπλανή πόλη στον επόμενο αγώνα. Ναι ή όχι. Ε, σύμφωνο. Ε, ωραία. Άρα λοιπόν τι λέω. Αν παίζουμε διαιτησία 60-40 όταν είμαστε στην έδρα κάποιου, ή αν παίζουμε 50-50, όπως εμείς πιστεύουμε ότι είναι το 50-50, υπάρχει ένα τρομερό εικοσύστηση. Και είναι αυτό που βλέπουμε και σε άλλα αθλήματα, στα οποία όντω πρέπει να έχει 84 διαφορετικέ απόψει σε ένα τουρνουά. Δεν μπορεί να διαιτητεύουν 8 άνθρωποι σε ένα τουρνουά 32 ομάδων. Έτσι. Για να πάρω παράδειγμα, α πούμε τώρα το Άτομο του Συζητάγαμε πριν, α πούμε, ότι οι, οι διαιτητέ του μάτς τη Ελλάδα με την Τσεχία ήταν από άπειροι έω ανήκανοι. Αυτό δεν το έχουμε στη ΦΙΑ. Οι άνθρωποι που έχουν ε, ε, θέσει αγωνιδικών, ε, ε, ω επιτοπλίστων, είναι άνθρωποι που γνωρίζουν κανονισμού ή είχαν υπάρξει οδηγοί και το διαβάζουν κι αλλιώ το πράγμα. Αλλά είναι, δεν πάβουν να είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Ο, ε, Δημήτρη, την άποψή σου, Τι άποψή μου, εγώ νομίζω ότι θα βρούσε πολύ γιατί μια στιγμή που πίσω. στη Μιούτζα είχε δύο αναγνώσει. Η μία ήταν η πλευρά τη Φεράρι, η οποία έλεγε Α, παιδιά, αν βάλετε αυτή την, την ποινή στο Λεκλέρκ, ή μάλλον αυτή τη μη ποινή, την προειδοποίηση. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο στο Φέτελ στο Καναδά. Και θα σου πούνε οι άλλοι τη Μερσέντε και του Χάμιλτον ότι Α, αφού βάλετε την ίδια που είναι στο Φέτελ, γιατί δεν βάλετε και στο Λεπτέρ. Και όλο αυτό είναι ντόμινο. Δηλαδή θα γίνει τώρα. Μπορεί να γίνει ανάποδα σε κάθε αγώνα, μπορεί να γίνει το ίδιο με άλλη ποινή σε κάθε αγώνα, μπορεί να ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, μπορεί να μην ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, αλλά όταν κάποιο οδηγό κάνει λάθο, να, να μην μπορεί να έχει το νου ότι άμα κάνω αυτό, θα πάρω ποινή. μπορεί και να πάρω ποινή, μπορεί και να μην πάρω ποινή όμω, οπότε έχει το κάνω, Δηλαδή, οι προεκτάσει είναι πολύ μεγαλύτερε από μια απλή απόφαση. Έτσι. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον ε, στη φύση έχουν καταλάβει το πόσο, δίσκ, το πόσο εύκολο είναι να υπάρχουν αντιδράσει με κάθε απόφαση. Δηλαδή, ε, αυτό που θα νιώσει αδικημένο, θα νιώσει αδικημένο ούτω ή άλλω. Δηλαδή, είτε άμα δεν είναι ποινή στο Λεκτέρα και ήταν αντικειμένη ούτε σε άλλους οι φίλοι της Φεράρι. Αν, ποινή, αν έδυνε, δεν έδωσε δεν, 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 ποινή, ούτε είναι οι, όλοι, α, οι, υπόλοιποι. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο πλέον η μόνη λύση είναι ωραία, του χρόνου, ξεκινάμε από την αρχή, ό,τι έχετε δει πλέον δεν ισχύει και κάθε απόφαση εξετάζεται από τους ίδιους ανθρώπους μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο. Τέλος δεν έχουμε καμία δεύτερη σκέψη για ό,τι κάνουμε και οτιδήποτε μοιάζει σε αυτό είναι ποινή. Πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους. Δεν γίνεται να έχουμε 20-30 χρόνια διαφορετικές αποφάσει και φέτος που έχουμε και το χαμό του Charlie Whiting να είναι ακόμα περισσότερε, Θα είναι μέσα σε μια χρονιά όλα αυτά. Έτσι. δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο πάλι και να έχουμε κάλα τόσα, όχι inconsistencies απλώς, πρακτικά είναι αλλιώ αποτελεσμάτων. Στον Καναδά ήταν αλλιώ αποτελέσματο αυτό που έγινε. αν θέλουμε να το δούμε έτσι, πώ έγινε. Τερμάτισε πρώτο ο Φέτελ και, και πέφτει η γενίκη του. Ενώ είχε τερματίσει πρώτο. Και, και δεν τερμάτισε πένα... κιόλα πρώτο. Ναι, τερμάτισε πρώτο, αλλά Μ. δεν είναι πρώτο. Αλλά δεν πήρε κινήκη. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι η εικόνα η οποία έχει πλαξενίζει, αποθεί. Το να, να, λέμε ότι. Το να, και λέει ότι η αγωνιακή στο Λεκλάκ που επειδή στη Μόντζα και να έχει και δίκιο, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να, μπορεί να υπάρχει. Είναι, είναι κωμικά κακό όλο αυτό. Είναι απίστευτα δύσκολο να, να πει στη θέση ενό ανθρώπου ο οποίο έχασε μια νίκη ή στη θέση του ανθρώπου που είναι μια νίκη εξαιτία ενό αποτελέσματο το οποίο δεν είναι σωστό. Είναι μια απόφαση η οποία ε, δεν ταυτίζεται με όλες τις προηγούμενες. Είναι σαφέ ότι η ασυνέπεια είναι πρόβλημα. Και η ασυνέπεια και όταν προέρχεται και από αποφάσεις οι οποίε αυτό που είπα πριν, εκπορεύονται από την έδρα, για να το πω έτσι, ή από τις συγκυρίες. Ε, είναι, είναι άσχημες και δημιουργούν ένα προηγούμενο το οποίο ενδεχομένως και να σε βλάπτει και να σε και να σε ακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια. Και το ότι δεν έχουμε ακόμα σταματήσει να συζητάμε, και καλά κάνουμε, για το Βέλτιο του 8. Ε, είναι απόρρια τέτοιων αποφάσεων που ήρθανε από, όχι από καθαρά αγωνιστικά κριτήρια, αλλά από συγκυρίες ε, ή από, α, ας πούμε, συμφέροντα. Χωρίς να λέω ότι κάποιος είχε συμφέρον να κάνει κάτι υπέρ της Φεράρι εκείνη τη μέρα, Ενδεχομένω να ήταν μια προσπάθεια τη ΦΙΑ να κρατήσει το πρωτάθλημα ζωντανό. Γιατί κάπω έτσι κρατήθηκε το πρωτάθλημα ζωντανό σε, νίκη, σε περίπτωση νίκη του Χάμιλτον εκεί. Το πρωτάθλημα μαθηματικά δεν κλειδώνει, αλλά πρακτικά κλειδώνει υπέρ του. Και με αυτή τη νίκη του. Υπάρχει το 10 διαφορά αντί για το 10. Ακριβώ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν, 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 γίνεται να. Δεν γίνεται να. Να λε ότι κάθε απόφαση είναι μεμονωμένη και να υπάρχουν όμω παρόμοια πράγματα και μετά κάποιε φορέ να μιλά για διαδικασμένο. Τέλο πάντων, μια μεγάλη κουβέντα την είχαμε κάνει και στον Καναδά. Αλλά είναι μια ευκαιρία πάντα με τέτοιε αποφάσει να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι όταν. Αν υποστηρίζει τη Φεράρι και αυτή η αποφάση συμφέρει, δεν μπορεί να τη χειροκροτεί. Πρέπει να είσαι και λίγο τώρα, αν είσαι φίλαθρο και δεν είσαι οπαδό. Γιατί, οκ, okay, δικαίωμα του καθενό αν πιστεύει ότι η Ferrari να κερδάει και όλοι οι άλλοι να πάνε να πνιγούν. Αλλά δεν μπορώ, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, να πω ότι η απόφαση για το Leclerc για το κόψιμο του Σικέιν τουλάχιστον, γιατί στη μάχη η άποψή μου είναι ότι ήταν καθαρή μάχη, σκληρή αλλά καθαρή. Στην, περίπτωση του κοψίματο δεν μπορώ να πω ότι ήταν απόλυτα δική. Ήταν όμω πιο, αμφιλεγω... πιο, α, όχι πιο, ανοιχτή σε ερμηνεία από του Φέτελ. Αλλά και πάλι, αν του Φέτελ την κατακρεούργησε μέσα σε 12 λεπτά και είπε ποινή, εντάξει, του Λεκλέρ ούτε noted, δηλαδή ούτε, μάλλον noted, αλλά ούτε καν investigated. Τέλο πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Μπορούσαμε να την κάνουμε για πάρα πολύ ώρα. Πρέπει να προχωρήσουμε, έχουμε και άλλα θέματα. Δυστυχώ ή ευτυχώ. Μάλλον ευτυχώ, γιατί έρχεται θεματάρα μετά από αυτήν που θα πω τώρα. Α, θα πούμε και τα σοβαρά, θα πούμε και τα αστεία. Έχουμε λοιπόν δύο νέα από την Πιρέλη. Πρώτον, ένα πολύ σημαντικό. Έχω πάρει πάρα πολλέ ερωτήσει εγώ προσωπικά και νομίζω ότι γενικά όπου μα βρίσκουν κάποια αναγνώσει, κάποια, κάποια κροατέ, μα ρωτάνε για για κάποιο λόγο. λε και δουλεύουμε στην Πιρέλη. Αλλά εμεί είμαστε χαρούμενοι να σα απαντήσουμε σε ό,τι μα ρωτάτε. Ε, και σε αυτό που ρωτήθηκα σήμερα, λέει γιατί δεν μπέγαμε περισσότερε δοκιμέ οι ομάδε και γιατί έχουμε κρυφέ δοκιμέ. Καταρχά, να πούμε ότι δεν υπάρχουν κρυφέ δοκιμέ. Έγινε μία φορά αυτό το 2013. Έγινε μία φορά αυτό το 2013. Και αν δεν το δέχεστε σαν γεγονό ότι ήταν κρυφέ δοκιμέ, τότε μπορείτε να πάτε σε ένα άσυλο και να κλειστείτε. Δεν με αφορά τα κάνετε. Το γεγονό ότι. Ναι, θα μπορούσα να πω να πάνε να πειδηχτούν, δεν έχω κανένα θέμα. Ε, είναι γεγονό ότι έγιναν κρύφε δοκιμέ. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αν βοήθησαν τον Γάμιλτον, αν βοήθησαν τη Μερσέντε. Είναι γεγονό ότι έγιναν κρύφε δοκιμέ. Από τότε δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ κρύφε δοκιμέ. Ποτέ. 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 Επίση είναι, είναι, είναι γεγονό ότι η Μερσέντε του κρύφτηκε ένοχη Τις ναι, ένοχη για τι κρυφέ Αν θέλετε να συζητήσουμε, παρένθεση και το σταματάω εδώ. Αν θέλετε να συζητήσουμε για το αν ήταν ευνοϊκέ προ την Mercedes στο Hamilton, αν του βοήθησαν στο μέλλον, αν του βοήθησαν εκείνη τη στιγμή, εάν άλλαξαν την ιστορία, ε, αν άλλαξαν μάλλον το, τη δυναμική και παράλληλα το ρου των πρωταθλημάτων τουλάχιστον μέχρι το 2016, είναι μια άλλη κουβέντα την οποία εγώ προσωπικά έχω ξεκινήσει κάνοντα το κείμενο και δέχθηκα μια πίστευτη κριτική, λε και είπα ψέματα. Αλλά δεν είπα ψέματα, Όπω ψέματα δεν λέω τώρα, ότι η Πειρέλη από τότε δεν έχει ξανακάνει ποτέ δοκιμέ τι οποίε δεν γνωρίζουν οι υπόλοιπε 9 ομάδε αν μιλάμε για μια ομάδα, οι υπόλοιπε 8 αν μιλάμε για δύο. Η Πειρέλη λοιπόν κανονίζει κατά μόνα δοκιμέ όλη τη χρονιά, παίρνει π.χ. δύο ομάδε τώρα, δύο ομάδε τον ολομήνα, μία ομάδα τον παράλληλο, και έχει μία τελική, ε, ένα τελικό τεστ δύο μέρε μετά το Αμπουντάμπι, τον ε, Δεκέμβριο φέτο, μέχρι πέρυσι τον Νοέμβριο, ε, όπου. Ε, 10 μονοθέσια, ένα από κάθε ομάδα, παίρνουν, μονοθε... τα τελικά drafts, α το πούμε έτσι, των ελαστικών του 20, ε, τη επόμενη χρονιά ενδεχομένω, ναι, και ε, κάνουνε την απόφαση να... παίρνουν την απόφαση ε, ότι αυτά τα ελαστικά μα κάνουν, αυτά δεν μα κάνουν. Τέλο πάντων, η ομάδα δίνει το feedback, η παίρνει το feedback και το Φλεβάρι παρουσιάζεται με, με τα ελαστικά τη χρονιά. Τώρα, η Πιρέλη λέει όμω ότι για να κάνουμε αυτά που θέλετε να κάνουμε το 20 και να λύσουμε τα προβλήματα που πιστεύετε ότι υπάρχουν στα φετινά ελαστικά και για να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση που λέτε ότι ευνοείται η Mercedes και η McLaren ε, και ότι όλοι οι υπόλοιποι είστε χαμένοι, πρέπει να κάνουμε παραπάνω μέρο δοκιμών. Και ο, ο καθένα ξεχωριστά δεν μα βοηθάει. Πρέπει να μαζευτούμε όλοι τον Οκτώβριο να κάνουμε μία μέρα δοκιμών κάπου. Σκοτά από κάποια αγώνα. Θεωρητικά θα, αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμα και μετά τη Σουζούκα, αλλά είναι τόσο μεγάλο θέμα ε, το logistic του θέματος, θα μπορούσε να γίνει ακόμα και στη ΣΥΠΑ, που είναι λίγο πιο με μεσαγωγικά. Είναι πολύ απλό. Μπορεί να γίνει μετά τη Μόντζα που στου ή άλλω η Πιρέλη είναι ο τέσσερα αγώνα τη. Θα μπορούσε να γίνει και μετά τη Μόντζα. Η Πιρέλη είπε ότι τον Οκτώβριο. Οι ομάδε δεν συμφώνησαν. Δεν συμφωνούν όλε. Υπάρχει μια. Δεν ξέρουμε ποιε συμφωνούν και ποιε όχι. Αλλά δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Για να γίνει κάτι πρέπει να υπάρχει 10 στα 10. Η Φιρέλη, λοιπόν και ο Μάριο Ζόλα που είναι επικεφαλή των αγωνιστικών θεμάτων τη Σπιρέλη λέει ότι Παι, παιδιά, αν δεν κάνουμε παραπάνω δοκιμέ, εμεί μπορούμε να αλλάξουμε τα ελαστικά από μόνη μα. Γιατί αν τα αλλάξουμε από μόνη μα, πάλι θα μα βρίζεται ουσιαστικά. Δηλαδή, ο άνθρωπο δεν το πέει αλλά <laughs> αυτό εννοούσε. Δηλαδή, δεν να... αυτό που είπε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγέ χωρί να κάνουμε παραπάνω δοκιμέ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν σχολιάζει αυτό, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάποιο κάτι γι' αυτό. Εγώ το βρίσκω πολύ λογικό να κάνουν παραπάνω δοκιμέ, και ο λόγο. Γιατί πήρα μια ερώτηση σήμερα. Γιατί δεν κάνουν παραπάνω, Ο λόγο είναι, εικάζω, το οικονομικό. Ότι οι μικρότερε ομάδε ενδεχομένω θα μην έχουν του πόρου για να το κάνουν αυτό. Αλλά αυτά τα τεστ πληρώνονται από την Πιρέλη. Ε, δεν πληρώνει η ομάδα για να μείνει. Πληρώνει η Πιρέλη. Και είναι λίγο σε δύναμη, θες να μην θέση να πα να δοκιμάσει τα λαστικά τη επόμενη χρονιά για να τα βοηθήσει να γίνουν καλύτερα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Είναι αρκετά περίεργο να μην συμφωνούν όλες οι ομάδες να πάνε να κάνουν δοκιμές με τα νέα ελαστικά που θα έχουν την νέα χρονιά και ειδικά αφού το κόστος καλύπτεται, καλύπτεται από την πυρέλη. Κοίτα, ε, νομίζω ότι οι ομάδες σε λίγο έχουν πει και σε ένα παιχνίδι Πολιτική απόφαση. Δηλαδή, εμένα τα ελαστικά με ευνοούν, άρα μένω με αυτά γιατί με ευνοούν. Ε, ή δεν με ευνοούν, άρα δεν μένω με αυτά γιατί θα στο με ευνοήσουν, εμπότε, δεν θα μπορούν το προβάδισμα για άλλε ομάδε. Και έχω δει τι πατανήσει που ορίστηκαν να τα βρω. Οπότε νομίζω ότι έρχεται μία, μία για άλλη στο θέατρο. Δηλαδή, δεν βρήκα δε, 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 κάποιο κα, νόημα. Συμφωνώ πολύ. Το θέμα είναι καθαρά πολιτική και στρατηγική. Ε, γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Και η Πιρέλη λέει: Ξέρετε κάτι, δεν σα ψάχνω άλλο. Θα πάω να κάνω σήμερα με τη Ρενό δοκιμέ για το 21. Και πάλι, πήρε τη Ρενό, πήρε και το Σιρόκιν και κάνουν δοκιμέ για τα ελαστικά του 21. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία γι' αυτό παραπάνω από το γεγονό ότι κάνουν δοκιμέ για τα ελαστικά του 21. Το, ανέφερε, ε, το ανέφεραν όλα τα μέσα σήμερα. Εμεί αποφασίσαμε να το πούμε μέσα από το podcast. Ο, ο, το μονοθέσιο που χρησιμοποιείται είναι ένα modified μονοθέσιο, δεν είναι ακριβώς το φετινό ε, μονοθέσιο ή το περσινό της Renault, έχει κάποιες διαφοροποιήσει. Ε, θα γίνουν ε, κάποιες ε, δοκιμές ε, πολλών χιλιόμετρων, ο Ίζολα λέει ότι κάποτε στοχεύαμε για 600-650 χιλιόμετρα για τα ελαστικά των 13 ίντσων, ε, οπότε τώρα με τις 18 ίντσες μάλλον θα είναι λιγότερα γιατί ενδεχομένως θα βγουν και προβλήματα. Ε, Δοκιμάζεται μια πρώτη αρχική γόμα η οποία ε, είναι καθαρά για να δουν πώς θα δομηθεί το ελαστικό το οποίο θα έχει σαφώς μεγαλύτερες πο, περισσότερες αλλαγές από ότι έχουν τα ελαστικά τα οποία απλά αλλάζουν από χρόνια σε χρόνια σύσταση. Τώρα θα έχουμε και 18 ίντζες που σημαίνει ότι θα αλλάξει πάρα πολύ και μέσα η δομή του ίδιου του ελαστικού πέρα από τη γόμα του ή από το, το πέλμα του. Θα τα δούμε όλα λοιπόν αυτά σιγά σιγά και εννοείται ότι σε περίπου ένα μήνα και δέκα μέρες θα πρέπει να βγουν και οι τελικές αποφάσεις για το 2021, για τους, τους κανονισμού που θα ισχύσουν σίγουρα το 2021. Αυτά λοιπόν από τα ελεύθερα. Τώρα, πάμε στην είδηση που με πάρα πολύ χαρά ξυπνήσαμε σήμερα. <laughs> ε, την οποία ανέφερε το Race Fund, θα πούμε και την, την πηγή μας. Ο, ο Nick Heidfeld ήταν πάρα πολύ κοντά στο να πάει στη θέση του Hamilton στη Mercedes το 2013. Let that sink in. Μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο <τώ> τώρα ή το podcast που μα ακούτε. Να πάτε να πιείτε ένα ποτήρι νερό, να ξαναβάλετε 10 δευτερόλεπτα πίσω και να το ξανακούσετε. Και σα το ξαναλέω βασικά. Ο Νίκ Χάιντφελτ έπαιζε πιο δυνατά από τον Λιουί Χάμιλτον για τη Μερσέντε το 2013. Να δώσω πληροφορίε. Να δώσω, να ναι. δώσω πληροφορίε. Λεπτομέρειε. Να δώσω πληροφορίε. Λοιπόν, ο Νίκ Φράιμ είναι CEO τη Mercedes Τη Mercedes f F1, ε, στην πρώτη φάση που ήταν ο Ροσμπρόμ, που ήταν ο τα κτλ. Σε αυτή την ομάδα λοιπόν, που ήταν μια Ferrari νούμερο 2, αν θέλετε, το Kosta. Ο Φράι λοιπόν έχει αρχίσει να κάνει συζητήσει με τον manager του Χάμιλτον, τότε τον Σάιμον Φίλερ, στα μέσα του 2011. Ο Χάμιλτον έλεγε ότι το συμβολό του με τη Μακλάραντα το 2012. Η McLaren δεν φαίνονταν ότι θα πάρει την υπογραφή του Χάμιλτον, οπότε και ο Χάμιλτον έψαχνε να πάει κάπου αλλού ε, στο... Ε, σε μια ομάδα η οποία ίσως να έχει περισσότερο μέλλον. Αλλά στη Mercedes, ο Φράι ήθελε το Χάμιλτον. Στη Mercedes, ε, το υπόλοιπο Δέλτα Σίγμα, να το πω έτσι, δεν ήθελε το Χάμιλτον. Ε, και δεν ψήνονταν για πάρα πολύ. Και αυτό το αναφέρει ο Φράι στο βιβλίο του που θα βγει σε... Στι 3 Οκτωβρίου που λέγεται Survive Drive Win. Και λέει ότι πάρα πολλέ φορέ, ενώ έλεγα εγώ ότι ήθελα το Χάμιλτον, αυτοί μου λέγανε σκέψη κάποιον άλλον οδηγό και μάλιστα μου λέγανε τον Νίκ Χάιλφεντ, λέει ο Νίκ Φράι. Ο οποίο Νίκ Χάιλφεντ τότε δεν είχε θέση στην ομάδα, σε καμιά ομάδα. Στο τέλο του 2011 ε, έφυγε και από την Lotus που μόλι είχε γίνει η Lotus. Και δεν είχε θέση πουθενά. Το 2012 λοιπόν ήταν εκτό σπορ. Αλλά η Mercedes τον ήθελε. Ενδεχομένω τον ήθελε και λόγω Γερμανού. Λόγω του ότι είναι Γερμανό, η γερμανική ομάδα κόλλαγε. Και μάλιστα λέει ο ίδιο ο Χάιτφελτ μου έστελνε φωτογραφίε από την οικογένειά του. Και τον ίδιο. Και τον σκύλο του. Νικόμπλακ. Για να μου κερδίσει το ενδιαφέρον. Αλλά. Υπήρχε η κουβέντα ακόμα να πάει και ο Πολ Τιρέστα. Και ο Ζακ Τι. <συλνέβ> και ο Ζακβιλνεύ. Το τζανέτα, δεν το είχα πει το Τζανέτο πριν γι' αυτό. Και του Ζακβιλνεύ. Παναγία μου. Και, και υπήρχε. λοιπόν, ο οποίο είχε να τρέξει 8 χρόνια τότε. Τα τελευταία φορά που έτρεξε ήταν το 2005. Λοιπόν. <laughs> <laughs> και. Το 2006, το 2006. Και δεν υπήρχε αυτό το κλίμα. Αλλά η Mercedes αποφάσισε να πάρει τον. Νίκη ε... Λάουντα, yeah, ο οποίο, όντα η διάνοια που υπήρξε ο Νίκη Λάουντα, ε, είναι πρακτικά και αυτό που ενορχίστρωσε την απόφαση να πάει ο Χάμλιντον, να πει στον Χάμλιντον για να έρθει στη Μερσέντε. Και μάλιστα υπάρχει χαρακτηριστικά μια ε, πρόταση του Νικ Φράι στο βιβλίο του που λέει ότι ο Λάουντα του είπε πω πήγαινε κάτω, δηλαδή κλείστο, και άσε εμένα να ζητήσει συγχώρηση από τη Μερσέντε για αυτό που θα κάνει. Οπότε, πρακτικά για άλλη μια φορά, φαίνεται ότι ο Νίκη Λάουντα ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο εξασφάλισε τι υπηρεσίε του Χάμλιντον για την ομάδα για την οποία εργαζόταν τότε. Ε, το σχολείο σας. Τζανέτο που είδα τι έκανες και το Παναγία μου και Χριστέ μου. Ε, πάλι καλά που πήγε ο Χάμντου γιατί δεν είχαμε πολύ πρωταθλητή το Ροσμπερκ <laughs> και δεν, θα, δεν θα έπρεπε για κανένα λόγο. Για κανένα απολύτως λόγο. <laughs> 8 φορέ θα ο Νίκο Ρόσμπερκ. παναγία. <laughs> <laughs> Όχι, ξέρει τι, άμα ήταν ο Νίκο Ρόσμπερκ μόνο στη Mercedes το 17, θα το έπαιρνε ο Για σκέψω και πάλι, θα ήταν πολύ πρωταθλής, θα είχε δύο, τρία, τέσσερα πρωταθλήματα. Δημήτρη. <laughs> 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 ε, εγώ προσπαθώ να φανταστώ τη φάση φάτσα του Νίκη Λάουντα, όταν του ότι εντάξει, θέλουμε τον Νίκ Χάιτφελτ και όχι τον Λουίς Χάμιντον. <laughs> Παίζει να του έβρισε. Ναι, 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 ναι. ναι. σίγουρα του έβρισε. Αν αν, αν, ε, ξέρουμε ελάχιστα για τον Νίκη Λάουντα, είναι σίγουρα ότι του έβρισε. Σίγουρο. <laughs> και πολύ άσχημα κιόλα. <laughs> 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 παιδιά, πω, πω. Σκεφτείτε λίγο, όμω. Νίκ Χάιτφελντ. Τι νούμερο θα. Ναι, ο, ο Nick... ναι. ναι. Δημήτρη. Μπορώ να σκεφτώ ότι ο, ο Νίκ Χάιτφελντ μετά από. Πόσο, δύο-τρει μήνε ανακοινώθηκε ότι θα πάει στη Φόρμουλα e. Και στον πρώτο αγώνα ήταν το θύμα του Νικολά Πρόστ στο βίντεο που ανέβασε μετά από ένα μισή χρόνο Καθυστερημένο ο Λιούις Χάμιντον λέγοντας αν είναι καλά ο Νίκ Χάιντον. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που έχω ζήσει ποτέ. Το έχω δει και λέω αυτό δεν έγινε στον πρώτο αγώνα της πρώτης σεζόν ever το 2014 και ο Χάμιντον έβασε αυτό το 2017 ή το 2016. Όχι, γίνει ο χαμός με αυτό το βίντεο. Ναι, 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 υπήρχε παντού, ήταν παντού. Ξεκινούσε η τρίτη σεζόν μετά από 2-3 εβδομάδες. Ναι, και ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ελπίζουμε ότι τον Ιχαμιλτον, ρίπ. αφού δεν έγραψε για κανένα pray for Nick. Και μου αρέσει που μετά ο Χάιφελτ έβγαλε ένα βίντεο στο Instagram και λέει «Hey Λιούις, I'm glad you care about me. I'm, I want you to know that I'm fine» και τέτοια. <laughs> δηλαδή, ε, ε, εντάξει. Ε, εντάξει, δηλαδή, κάτι, καλά του έκανε. Τι να έχει την καβλάντα ο Χάμιλτον. Ο, ο Χάιφελντ έπρεπε να του πει: Α, και ξέρω εγώ, σε ευχαριστώ πολύ που πήγε στη θέση με τη Μερσέντε. Και να σπάσει το Ιντερνετ εκεί. Και να, Τίπον, πέσει, ρε, θα, θα τα να πέσουν όλα, ναι, 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 να πέσουν οι παγκόσμιοι servers, να μην υπάρχει facebook, twitter, youtube, τίποτα. Το, 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 το τεράστιο με αυτό είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι καριέρες τους, έχουν, δεν έχουν ποτέ έρθει ε, δεν έχουν βρεθεί. Ήταν πάντα παράλληλες, έτσι. Ο Χάλφελ ήταν ε, ε, ο Χάμιλτον με τον Χάμιλτον όσον αφορά το potential. Λέγανε, ο Χάλφελ, ο νέος γερμανός οδηγός, τα, τα ταλέντα κλπ. Δεν αποδείχθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Και ο Χόμλιντον ήταν αυτό που ήταν έτσι καλύτερα από την αρχή. Αλλά είναι εξαιρετικό το γεγονό ότι ο Χάιτφελτ, και αυτό το παρατήρησε ο Δημήτρη όταν ε, βλέπαμε παλιού αγώνε μαζί, ότι ο Χάιτφελτ σε όλου του ισχυωτικού αγώνε είναι πάντα τρίτο. <laughs> είναι πάντα τρίτο! Δείτε οποιονδήποτε χαοτικό αγώνα στον οποίο ο Χάιτφελτ βρίσκεται στη Φόρμουλα 1. Τα 10 χρόνια που ήταν στη Φόρμουλα 1. Και θα παρατηρήσετε ότι βρίσκεται σε όλου το βάθρο. Βρείτε έναν οποιοδήποτε και είναι στο βάθρο. Είναι. Δεν κάνω πλάκα. Είναι. Είναι όπω είναι ο Μπότα τώρα. <χει> που ό,τι και να γίνει, οπότε είναι στο βάθρο. Γίνεται, γίνεται ε, Σιγκαπούρη 17 στο βάθρο. Ε, Ρωσία 17 και 18 νίκησε και στο βάθρο. Ε... Στην Αυστρία φέτο. Αυστρία. πουθενά, καμένο βάθρο. στο διάστημα, τρίτο. Βάθρο. Ε, τώρα στη Μόντζα, βάθρο. Είναι αυτό. Είναι ο μπότες, είναι ο Χάιτφελ. Δηλαδή... Στο Πακού 17 βασικά ήταν το. βάθρο, ναι. Και όχι Βάθρο και τελευταία στιγμή δεύτερο. Εντάξει. Δεν υπάρχουν αυτά. Ναι, δεν έγιναν, νομίζω ότι είναι καλύτερο, ο καλύτερο τρόπο να κλείσουμε τι Formula 1 ειδήσει αυτό του το τωρινού επεισόδου. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι είπαμε, συνοψίζεται στο ότι ο Νίκ Χάλτφελτ παραλίγο να είναι 8 φορέ νικητή, εγώ θα λέω, θα λέγα, με την Mercedes στη Formula 1. Τελικά βρίσκεται στο. Βρέθηκε μάλλον στη Formula 1. Λοιπόν. Ε, πάμε στο WRC Janet. Έτω. Έχουμε κάποια νέα τα οποία προκύπτουν και αφορούν την Τουρκία με κάποια μεταγραφικά και κάποια συμμετοχών. Να ξεκινήσουμε με τα τεχνικά, να πούμε για την Toyota. Τι συνέβη. Ωραία, ναι. να ξεκινήσουμε με την Toyota. όπως είχαμε ξαναπεί και σε προηγούμενα podcast, μετά το κατά τη διάρκεια του τρόπου Ράλλη έγινε κάποια ερώτηση στη ΦΙΑ και τα πίσω πιθανότητα από τη Στροέν και το πόσο είναι νόμιμη η πίσω πτέρυγα του Γιάρης και η ΦΙΑ έδωσε εντολή στις ομάδες ότι άμα έχουν κάτι παράνομο έχουν προθεσμία μέχρι τώρα λειτουργία για να φέρουν νέα πίσω πτέρυγα. Είδαμε την, το γιώτα στη Γερμανία να φέρνει μια πιο μικρή πτέρυγα από ό,τι είχε πριν και τώρα στην Τουρκία να φέρει μια πισωπιτέρια που είναι σαν καρικατούρα τη αρχική μεγάλη πισωπιτέρια. Μια, μια μία τουρίτσα, αλλά τίποτα. Είναι κυριολεκτικά. Κάνε να σα και μπήκε στο πλητήριο. Ναι, ναι, ναι. Είναι, λε και κάποιο, ναι, την έβαλε σε πολύ. Ήταν μάλινο και μάζεψε. Δηλαδή δεν είναι. Είναι λίγο σαν να είπε η Toyota. Εν τω μεταξύ, ούτε ξέρουμε επίσημα ότι το έκανε η Citroën, ούτε ξέρουμε επίσημα ότι το έπαιγε η Toyota. Αλλά ξέρουμε ότι το έπαιγε η, η Toyota. Και ήταν σαν να, είπε η Citroën, σαν να πει η Toyota, ελά εντάξει, ωκ. Okay. Τώρα είστε οκ. Okay. Εντάξει είμαστε. Δηλαδή, άλλη φορά θα έρθει με το αυτοκίνητο του κανονικού που έχει αυτό το μικρό το φλαπ, ξέρει πίσω. Ναι, ναι, με ένα σπουλεράκι μικρό <laughs> ίσα. ναι, Ναι, τίποτα. Ένα πραγματάκι, α πούμε, δύο-τρει πόντου. Και θα είναι τέλειο, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, η αλλαγή είναι τόσο μεγάλη που πριν φάσει σκέφτησε σκέφτεσαι πόσο παράνομη ήταν η πισωπτήρικα που είχαν. Ενδεχομένω να ήταν. Ε, μια καλή ευκαιρία για την Toyota να δοκιμάσει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι το Γιώργο ήταν τόσο έκνομη που έπρεπε να βάλει στο πλυντήριο την πίσω αεροδρομή τη. Γιατί... Εντάξει, ίσω να δοκιμάζει κάποιο άλλο αεροδυναμικό κόνσεπτ. Ναι, και επειδή τώρα το Τουρκία. Και συγχωρήστε με να κάνω λάθο και διορθώστε ε, Δεν είναι ράλι που χρειάζεται και τόσο πολύ κάρτη, δύναμη και. Είναι αργό ράλι. Είναι, είναι, πολύ αργό. Πέρυσι η μέση ώρια του Τάνακ που νίξω εγώ ήταν 73 χιλιόμετρα. Τίποτα, ναι. Πηγαίνουν με Δευτέρα Τρίτη και πολλέ φουρκέτε, πολύ δύσκολα κομμάτια, πολύ άγρια περάσματα. Πέτρε, δηλαδή δεν είναι για. Δεν είναι Φιλανδία, δεν είναι δηλαδή. Θε. Ναι. Τηρίζεται περισσότερο στη μηχανική πρόσφυση, α πούμε. Ε, ναι, και σου λέει το Ιώτα έτσι, και ιστορία. Και Βάλτε Επίση, το ναι. έφερε και νέα πιο ελαφριά μέρη στις αναρτήσεις έτσι ώστε να φορτίζονται λιγότερο και να αυξήσει την αξιοπιστία και την ταχύτητά της. Ναι, ε, ναι, και είναι και ένα ράλι πάλι κολλάει στο, στη φύση του ράλι ότι αφού είναι έτσι ο αγώνας τους βολεύει αρκετά να είναι και αξιόπιστοι γιατί ακόμα μνημονεύουμε εκείνο το Σάββατο πέρυσι που μέσα σε τρει ώρες έγιναν όλα, όλα, κάναν έξι οδηγή λάθο. Ακόμα πήρε και ποτιά αέρα αυτοκίνητο. Ναι, 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 ναι. Αυτά τα τεχνικά. Τώρα, εντάχει εν τάχει, Τζανέτο, τι ξέρουμε από συμμετοχές έχουμε το Ιντεμαντ Μπριν, πάντων, τι συμβαίνει, ποιος συμμετέχει, πού βγήκαν νεότερα και όλα αφορούν την m ε, Όχι όλα και τη Hyundai. Α, ναι, Μπριν, συγγνώμη, my bad. Ναι, είχαμε ανακοινώσει για το ράλι Ουαλίας, όπου σε αρχή ανακοινώθηκε ότι ο Χέντεμ Πάντων θα επιστρέψει με την M-Sport και θα τρέξει με το καινούργιο Fiesta R5 Στη, στο Ράλι Μεγάλη Βρετανία και με το Fiesta WRC στην Αυστραλία. Μετά από λίγε ώρε βγήκε πάλι η από την AM Sport ότι ο Πόντου Τίντεμαντ θα οδηγήσει το τρίτο Fiesta WRC στη Μεγάλη Βρετανία. Και μία εβδομάδα πριν, άμα θυμάμαι καλά, είχε ανακοινωθεί και επίσημα από τη Hyundai ότι ο Μπριν θα είναι στο τρίτο αυτοκίνητο στο ράλι Αλίας. Έχουμε λοιπόν αυτά τα, αυτές τις συμμετοχέ. Ο Πάντων που χρωστούσε μεσαγωγικά μια συμμετοχή γιατί δεν έτρεξε στη Φιλανδία. Ο Τίντεμαν που παίρνει άλλη μια ευκαιρία. Και ο Μπριν ο οποίο συνεχίζει το πρόγραμμα που έχει προκύψει φέτο με τη Hyundai. Αυτά λοιπόν από συμμετοχέ. Και τώρα πάμε και στο τελευταίο το οποίο έχει να κάνει με τον Τάνακ. Ο οποίο ε, δεν βρίσκεται πια σε συζητήσει με τη Χουντάι. Και α, πρακτικά είναι με 1,5 πόδι να παραμείνει στην Toyota. Ε, δεν νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε κάτι γι' αυτό. Λογική κίνηση. Είναι το νούμερο ένα. Έχει βολευτεί. Δεν νομίζω ότι είχε και ποτέ πολύ σοβαρέ συζητήσει με τη Χιουντάι. Γιατί η Χιουντάι έχει τόσο οικού. Έχει τον Εβίλ με ήδη συμβόλαιο. Οπότε ήταν λίγο απλά για να συζητάνε. Εγώ, εγώ αυτό πιστεύω ότι ήταν ε, ό, όλο αυτό με τη Χιουντάι. Κουβέντε να γίνεται. Ενδεχομένω να ήταν ναι, ξεκάθαρα μια προσπάθεια, ίσω μια. Δεν ξέρω. Ναι, ίσω να ήθελα να ακούσει ο Τάνακ τι είχαν να το πούν. Εντάξει, δεν είναι κακό να... να σκέφτεσαι και λίγο. Και ο Τάνακ δεν είναι και σε μια ηλικία που το τελευταίο του συμβόλαιο θα είναι αυτό που, θα που γράψει τώρα με το Ι. Οπότε δεν ξέρει. Γενικά η κατάσταση θα παραμείνει σχετικά σταθερή του χρόνου. Ενδεχομένω θα δούμε οδηγού όπω ο Μπρίνι, ο Πάντων, ο Τίντεμαντ που θα καταλήξουν. Ενδεχομένω και οι τρει να μείνουν εκεί που βρίσκονται τώρα και να κάνουν αγώνε. Έτσι κι αλλιω φυτάει ένα line-up. Πόσο είναι πια 6? Έχει. Νεβίλ, Σόρντο. Μίκελσεν, Σόρντο, Λεμ και Μπριν. Πέντε οδηγοί. Πέντε οδηγοί. Ναι, δηλαδή. Okay. Ο Αντάμα έχει εμπνεύσει τρομερή εμπιστοσύνη. Το I20 εμπνέει τρομερή εμπιστοσύνη. Και υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν έστω και ένα κομμάτι του προγράμματο ε, αφού ξέρουν ότι θα έχουν ευκαιρία να κάνουν κάτι καλό. Ε, αυτά λοιπόν και από το WRC. Από το MotoGP, ειλικρινά, μόνο μια είδηση έχει προκύψει. Ότι ο Αντρέα Ντοβιτιόζο είναι σε θέση να αγωνιστεί κανονικά στο Μιζάνο. Πέρασε τα τεστ τα ιατρικά χθε, οι γιατροί του πάνε ok, και από αύριο που ξεκινάει το Grand Prix θα αγωνιστεί κανονικά. Τώρα, το τρίμερο έχει ράλι Τουρκία όπω σα είπαμε και πριν, το οποίο ξεκινάει από απόψε Πέμπτη, αν μα ακούτε τώρα, και εκτείνεται προχωράω μέχρι την Κυριακή με 17 ειδικέ διαδρομέ. Το Grand Prix του Σαν Μαρίνο στο Μιζάνο ξεκινάει και αυτό την Παρασκευή και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί θα είναι ο εντός αγώνα πρακτικά του Ρώση ε, και θα δούμε πώ θα διαμορφωθεί η κατάσταση και εκεί μετά και τη διπλή ήττα στην τελευταία στιγμή του Μάρκεθ και, στο, και στην Αυστρία και στο silverstone Το πώ θα εμφανιστεί στο, στο Ρίμινι ο Ισπανό. Αυτά από αγωνιστικέ δράσει αυτού του Σαββατοκύριακου. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα με το Grand Prix τη ε, και θα έχουμε πάλι, ε, πάλι συνομιμόντο GP με το Grand Prix της Αραγωνίας, Αλλά αυτά την επόμενη εβδομάδα. Ε, Συνεχίζετε να διαβάσετε το 3 .gr. Σας Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα ακούσατε και σήμερα. Αναλύουμε το ραντεβού μας για το Total News Podcast την επόμενη εβδομάδα ε, με ε, όλα τα νέα που θα έχουν προκύψει από το μηχανοκύριο αθλητισμού. Και, ε, και ε, καλό Σαββατοκύριακο και καλή ε, θέαση ε, γιατί έχουμε αρκετό, αρκετά πράγματα να δούμε. Και αν είστε και μπασκετόφιλοι έχει και τελικούς, έχει και με τελικούς, έχει ωραία πραγματάκια. Οπότε, καλά να περάσετε και θα τα ξαναπούμε.